Καλημέρα σου λέω καλλιεργητές, εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ προσπαθούμε να ραβήσουμε, να τελειώσουμε. Κάτσα βάλουμε παιδάκι μπροστά το μηχανάκι. Να ξεκινήσουμε. Και μετά από μια ωραία μέρα, ηλιόλουστη, τελειώσαμε το σημερινό. Εδώ με το μπεμπάκι. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πρέπει να μετακινιόμαστε στο άλλο χωράφι. Κάναμε 5 τσουβαλάκια, σιγά σιγά όμορφα και ωραία. Και προχωράμε στο επόμενο χωράφι, στο επόμενο λιόφυτο. Και το χειρότερο είναι η μετακίνηση. Αυτό, πάμε στο επόμενο. Τώρα έχουμε έρθει στο άλλο μας λιόφυτο. Είναι αρκετή και εδώ βέβαια, όπως βλέπουμε, εδώ ο Νίκος έχει ανέβει απάνω και ήδη στην ελιά και ραβδίζει. Δεν μας βλέπει καν. Δεν μας βλέπει καν, γίνεται ένας πανικός και εδώ. Και εδώ βλέπουμε ότι τα δέντρα μας είναι φορτωμένα. Είμαστε σε ένα λιόφυτο που έχει ξεφύγει λίγο, είναι πάρα πολύ φορτωμένο και ο μοναδικός τρόπος να ραβιστεί αυτή τη στιγμή είναι να βγούμε πάνω στην ελιά σαν αληθινά γομάντος, να βγούμε πάνω στην ελιά και να αρχίσουμε να ραβίζουμε από τα ψηλά. Εδώ τώρα είναι που χρειαζόμαστε τέτοιες βέργες ευκίνητες να παίζουμε μπάλα ανοιχτά από όλες τις πλευρές. Έτοιμη να σακιάσουμε για αυτό τον άλλον. Μία ελιά. Τραβάω τώρα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. 4 τσουβαλάκια πρέπει να είναι τώρα εδώ πέρα.
4 τσουβαλάκια από αυτή την ελιά. Αλλά ήταν θηρίο. Θηρίο, όπως το λέμε. Όνομα και πράγμα. Τελικά καταφέραμε 4,5 τσουβάλια από μία ελιά. Σπάσαμε ρεκόρ. 4,5. Μετράει για 5, αλλά 4,5 είναι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, είναι μια ευλογημένη χρονιά φέτος και πάει πάρα πολύ καλά. Και προχωράμε, αδέσουμε τα τσουβάλια, πάμε στο λωτριβείο και συνεχίζουμε αύριο με το καλό.